Λοιπόν, όπως βλέπετε, εγώ έβαλα για την τσαντούλα μου και είμαι έτοιμη. Τελείωσε. Μενέλαος Θεοδοσιάδης, καλημέρα. Καλημέρα, Μενέλα. Με νέες δημιουργίες εδώ πέρα με τη νέα συλλογή σου από τσάντες και δαχτυλίδια βέβαια. Από αυτό όπως αυτό που φορούσε η Κωνσταντίνα, που είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ περίεργες τσάντες. Πολύ εφάνταστες, αλλά ωραίες. Βασικά έχουν αναμνήσεις στο μυαλό μας. Έτσι, στο νόμα σας. Memories, ναι. Αναμνήσεις, δηλαδή αναμνήσεις. Τι αναμνήσεις από τα παιδικά μας χρόνια που παίζαμε με αυτά τα πραγματάκια. Ναι. Από τα πρώτα μας μαγιά που έχουμε κόψει και τα έχουμε φυλάξει. Αυτό είναι όλο το πάνω. Μαγεία μου. Δεν νομίζω να κόψαμε τόσο. Δείξε λίγο, δείξε λίγο. Είναι μαλλιά, ποιού είναι αυτά τα μαλλιά. Ποιου τα αδερφάκια σου, αυτά και φίλοι. Βασικά αυτή την έχω φτιάξει με τη λογική ότι τα πρώτα μας μαλλιά που έχουμε κόψει, αν έχεις μακρύ μαλλί και θες να το κόψεις κοντό. Τα θέλουμε ενθύμιο. Τα κρατάς, ναι. Όχι, εμένα, αλλά μου δεν θέλουμε να τα κόψουμε. Εγώ χρειάζομαι ξανθά. Να σου πω και με ξανθό μαλλί θα ήταν πολύ ωραία. Εγώ ψάχνω. Ψάχνει κάπου αλλού. Ψάχνει κάπου αλλού. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε χρήσματα από μολύβια. Ναι, ναι, για να δείχνει για αυτό. Για να έχει το χρώμα. Ναι. Ό,τι κάναμε και οι μαθητές. Ναι. Αυτό συνδυάζει βασικά το ξύλο που μπορούμε να το συνδυάσουμε με. Όπως είσαι εντυμένη, είναι με ένα ξύλινο παπούτσι το οποίο να έχει κάτω πλατφόρμα. Ναι. Σωστά. Και γενικά με το outfit που έχει. Ωραία. Έχει εδώ αυτή που έχει. Αυτή είναι γράμματα. Πάρα πολύ. Νούμερα. Ναι, είναι νούμερα και γράμματα. Μαγνητάκια είναι. Ναι. Γενικά εντάξει. Η συλλογή θα εξελιχθεί σιγά σιγά, θα γίνουν πορτοφόλια, πιο μεγάλες τσάντες. Με αυτό το υλικό πάλι. Τα ίδια υλικά. Έχουμε κι άλλο υλικό. Όχι, υλικά πάρα πολλά. Α. Απλά θα εξελιχθούν, θα μεγαλώσουν, θα γίνουν πορτοφόλια. Τι έχεις βάλει, Μενέλα. Αυτό είναι πολύ στερίνη. Και βασικά, εντάξει, γι' αυτό εμένα μου θυμίζει κάτι το οποίο. Τι. Εμένα μου θυμίζει το πουφ αυτό που ξαπλώνει. Να σου πω, πώς τα σκέφτεσαι αυτά, Μενέλα. Βασικά πάντα στη δουλειά μου, όπως σας είπα για την προηγούμενη φορά, δουλεύω με concept. Τώρα είμαι στη φάση τα clear και το memories, τα οποία η συλλογή αυτή ξεκίνησε με κάποια ταξίδια που έχω κάνει και στο σπίτι μου έχω κάνει στον τοίχο διάφορα poster από διάφορα διαφημιστικά. Πολύ θα ήθελα να δω το σπίτι σου. Πριν ήμασταν έξω και σου έλεγα αυτό κάνει διαφωτιστικό. Ναι. Και είμαι σίγουρη ότι όλα εκεί σπίτι σου είναι από ανακυκλώσιμα υλικά. Ναι, από ανακυκλώσιμα υλικά, φυσικά. Και γενικά προσπαθώ να φτιάχνω εγώ τις δημιουργίες στο σπίτι μου. Είμαστε σίγουροι. Εδώ πέρα έχεις σφουγγάρι. Είναι σφουγγάρια, ναι, είναι σφουγγάρι χρωματιστά. Σαν ουράνιο τόξο είναι. Εμένα μου θυμίζει marshmallow, μαλλί της γριάς. Ναι, θυμίζει. Και εντάξει, αυτό γενικά συνδυάζεται με νιούτ χρώματα, ένα έντονο φόρεμα με ένα νιούτ παμπούτσι. Αυτό τώρα που σου θυμίζει. Δεν νομίζω να είναι κάτι παιδικό, είναι και πολύ ωραίο. Αυτό είναι για άμυνα. Αυτό ξέρεις, τσακώνεσαι με το φίλο στο βράδυ, του χτυπάς μια πάνω στο βάζεις κεφάλι. Βάζεις και ένα δαχτυλίδι. Βάζεις και ένα δαχτυλίδι και δεν σε κοντεύει κανένα. Και τελείωσε. Λοιπόν, βαριά. Δαχτυλίδι. Πού και βίδες. Είσαι συνδυασμένη. Και αυτή είναι διαφορετική από τις άλλες, ναι. Τις έχεις κάνει έτσι και διαφοριστικά. Εδώ. Ναι, ναι, αυτή είναι βασικά είναι το θέμα του ξυλουργού, το οποίο έχει το κουτάκι του εκεί με τις βίδες, τα διάφορα size. Και είναι λειτουργάς έτσι. Μπράβο. Έχουμε και διαφορετικά σχέδια, τα οποία θα κάνω και καινούργια. Πανέμορφη είναι αυτή, πανέμορφη. Έχω ήδη σχεδιάσει. Υλικά μπορούν να γίνουν και, εντάξει, και διαστάσεις μπορούν να γίνουν ανάλογα, αλλά και τα υλικά. Λοιπόν, πάμε και στα κοσμηματάκια, τα δαχτυλιδάκια που έχεις φτιάξει. Τα έχω συνδυάσει γενικά πάλι με clear, το οποίο μπορεί να προσθεθεί χρώμα ανάλογα με τα ρούχα που φοράς και με το περιβάλλον που είσαι. Τι εννοείς να το βάψεις αυτό? Όχι. Τι? Αυτό. Α! Θα πάρει χρώμα μέσα από το ρούχο σου. Ή αν κρατάς μια τσάντα αυτή. Για να δούμε. Βάζεις το. Φοράς το δαχτυλίδι σου. Να το. Ου, κοιτάξτε. Πού είστε, εδώ. Και πάει και το κάνατε σιτάκι. Ναι, βασικά δεν ήθελα να δώσω άλλα χρώματα. Ετοιμάζω καινούργια συλλογή με χρώματα καλοκαιρινά. Ναι. Αλλά για αυτές τις τσάντες πιστεύω ένα clear δαχτυλίδι γενικά με όλα τα. Επειδή outfit. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακές οι τσάντες, μην βάλεις και κάτι σε δαχτυλίδι. Εντάξει, γενικά έτονο. Τώρα ετοιμάζω γιατί θα ετοιμάσω και ένα show γενικά με memories όπου θα υπάρχουν και clear κολλιέ κτλ. Τα οποία πάλι θα έχουν υλικά μέσα. Τώρα αυτή είναι η καλοκαιρινή σου συλλογή, ετοιμάζεσαι και για το χειμώνα. Ναι, ναι. Από τώρα, ε! Από τώρα. Από τώρα. Λοιπόν, τι έχουμε την επόμενη σεζόν, δηλαδή, να δούμε. Θα το κρατήσω μυστικό. Λίγο, δώσ' μας λίγο. πάντα μας έρχεσαι εδώ και μας εκκλήσεις. Πες μας λίγο τώρα. Πάντα, όπως και την άλλη φορά σας είπα, προσπαθώ να χρησιμοποιώ υλικά τα οποία στην καθημερινότητα κάποιου ανθρώπου είναι η εργασία του. Εγώ προσπαθώ να τους δώσω άλλη ουσία, γιατί πιστεύω και αυτά έχουν μια ζωή η οποία μπορεί να κινηθεί προς τα έξω. Σκέψου τώρα αυτά, ας πούμε, θα
τα πετάμε εμείς. Ναι, είναι ανακύκλωση. Και ναι. Αυτά θα τα πετάγαμε. Ναι. Όλα. Ναι, θα τα πετάγαμε. Βασικά όλα, ναι. Αυτά είναι από ψυγεία τα οποία. Ναι. Ας πούμε αυτή τη τσάντα θα μπορούσε να την έχει μία νηπιαγωγός. Μα τι είναι σε παιχνιδάκια μέσα. Είναι πολύ ωραία. Αυτή με τις τρίχες, μια φίλη μου έκανε αυτό που σας είπα. Πήγε, καθάρισε τα, έκοψε τα μαλλιά της αρκετά και μου λέει θέλω να κάνεις μια τσάντα. Και υπολογίσαμε πόσες τρίχες μου είχε φέρει και την κάναμε. Δηλαδή αυτό είναι από κούρεμα που έκανε μία φίλη σου. Όχι, αυτή είναι από διάφορα μαλλιά και από δειγματάκια για να δώσω λίγο χρώμα. Ναι, γιατί έχει διάφορα χρώματα μέσα. Ναι, όχι, αυτή είναι δικά της, την έχω κάνει. Την κρατά, κυκλοφοράει. Ναι, ναι, και βασικά έχουν κυκλοφορήσει αρκετά. Καλά, αυτές είναι λατρεμένες τώρα. Τη... Αυτή μου αρέσει γιατί είναι χιαστή πάρα πολύ και βολεύει. Είναι αγαπημένη μου, είναι αυτή. Και βγαίνει αυτό. Ναι, μπορεί να βγει και να γίνει φάκελος. Να γίνει φάκελος. Και έχουμε εδώ την άλλη. Και μην νομίζετε τις βλέπετε έτσι λεπτούλες, δεν χωράνε. Χωράνε, κοιτάξτε πόσο χωράει, τι χωράει εδώ μέσα. Τα πάντα. Τι θέλετε, δηλαδή κινητό, ένα κραγιόν και ένα πορτοφόλι. Και τελείωσε. Και ένα κλειδάκι. Όλα χωράνε. Α, μπαίνουν παντού αυτά, ναι. Έτσι. Μα σου παίρνει καιρό να κάνεις μια τσάντα τέτοια. Χρειάζεται. Θέλει. Σε όλα τα τσάντα. Αυτή, εντάξει, επειδή δεν έχω παιδιά ακόμη. Μα τι ωραία και για να κάνω τα ταξίσματα, έκανα 10 ώρες. Αλήθεια, αξίζει. Ναι, φοράει αρκετά. Και γενικά εντάξει, πιστεύω έχω συνδυάσει όπως σας είπα και πριν. Και σκουλαρίκια, σκουλαρίκια έχεις και σκουλαρίκια. Ναι. Παναγιώτη, έλα μέσα να δεις τις ωραίες τσάντες. Έλα να δεις, έλα, έλα. Έλα να μας πεις ποια σου αρέσει. Έλα Παναγιώτη. Αυτή με τις βίδες πρέπει. την περασμένη φορά του είχε αρέσει η θερμοφόρα. Η θερμοφόρα, ναι. Πες μας ποιες σου αρέσουνε. Άκου, επειδή σε παρακολουθούσα. Τι την εφοβιτσιάρικη. Είναι εντάξει. Επειδή έχω... Ξέρεις τι μου θυμίζει. Θέλω να πάω στο Auschwitz και έχουν ένα εκεί που πηγαίνουν τους Εβραίους και τους κουρεύανε, έχουν ένα δωμάτιο που έχουν συγκεντρώσει τα μαλλιά. Και αμέσως ο σύρμος. Να πας εσύ, θέλει ξαφνικά αυτός να κάνει τσάντα. Τα άλλα, οι άλλες ιδέες μου άρεσαν. Η ιδέα βασικά ξεκίνησε πριν. Τώρα, χωρίς πλάκα, εάν βέβαια το έβλεπα έτσι, σαν σχέδιο. Δεν με χαλάει. Ναι, γι' αυτό αλλά το ότι το συζητάω ότι είναι μαλλιά μέσα. Ναι, δεν ξέρω. Μου θυμίζει συνειρμικά εμένα το Auschwitz και υπάρχει ένα ολόκληρο δωμάτιο γεμάτο τρίχες. Αυτό ήδη. Και αμέσως και με χάλασε. Από τα άλλα σχέδια. Αλλά σαν σχέδιο είναι ωραίο. Από τα άλλα σχέδια ποιο σου αρέσει. Είναι τέλεια αυτή. Ναι, είναι. Και αυτέ. Άντε. Ωραία. Όπω μου θύμισε τώρα, ναι, που έξαν τα μολύβια. Τα παιδιά, ναι. Αυτή με τις τρίχες ξεκίνησε πριν δύο χρόνια. Για ποια σε αυτή τη μητρά. Αυτή με ένα φορέα μου είχα φτιάξει αν ενδιαφέρεσαι. Μαγνητάκια είναι αυτά που κάνεις συλλογή εσύ. Μπορείς να τα κάνεις. Έχεις βάλει όλα τα γράμματα. Βάλω μαγνητάκια εγώ μέσα. Έχει, έχει. Πείσε, αυτό είναι ωραίο. Να τα. Οι μαγνήτες. Και εκείνο είναι βίδες, Παναγιώτη. Μία είναι δική μου. Φύγε εδώ και καιρό. Μάλιστα. Αυτά τι είναι. Αυτά είναι δαχτυλίδια. Και σκουλαρίκια. Ναι, είναι σκουλαρίκια. Απλά σας διακόπτω πάλι. Αυτή η ιδέα ξεκίνησε πριν δύο χρόνια, την οποία είχα κατασκευάσει φόρεμα με τρίχες. Ναι. Πάλι με διαφάνεια. Ήταν μια μαξιλαράκια τα οποία είχαν τρίχες μέσα. Τα ένωνες και φτιάχνες το δικό σου outfit. Εντάξει, δεν κυκλοφορούσες. Αλλά εντάξει, και την είχα στείλει σε ένα διαγωνισμό στη Νέα Υόρκη που κέρδισα στο να μην σκοτώνουμε ζώα, να κατασκευάζουμε γούνες. Δεν στέλνεις με τη δική σου γούνα. Θα ήθελα να μου κάνεις μια τέτοια τσάντα. Με τριχές. Θέλω ξαφέ επιμένω. Ας εντάξει, θα το ρυθμίσω εγώ. Κάντε και ένα ψαλιδάκι εδώ πέρα να το ρυθμίσουμε το θέμα. Να δείτε τσακ μπάμπος κάνουμε και μια ξανθιά. Και θα είναι ωραία όντως, σε ξανθώ. Είναι πολύ ωραία. Τι άλλο έχεις που δεν μας έχεις φέρει. Σας είπα, ετοιμάζω τώρα καλοκαιρινά δαχτυλίδια και σκολαρίκια. Πάλι είναι αυτό το σχήμα που είναι σαν πολιτική μύθη. Με χρώμα. Θα έχω χρώμα. Τι χρώματα. Ό,τι πιο καλοκαιρινό φανταστείς. Φούξια, κίτρινο, πράσινο, το πάμε μαζί. Γαλάζιο. Αυτά θα μας τα φέρεις, να τα δούμε και αυτά. Αυτά θα σας τα φέρω, μπορείτε όλα να τα δείτε. Μέχρι τις 20 Ιουλίου να μας τα φέρεις. Θα μιλήσω. Μπορείτε όλα να τα δείτε στη. Αυτό δεν έχει πάει. Έλα, έλα. Α, εσύ τι θα σκοτώσει. Θα με σκοτώσει. Μπορείτε όλα να τα δείτε στη σελίδα μου, όπου είναι theomdesign.com και στο Facebook γενικά. Αυτό είναι το λόγο. Το λόγο είναι η μπουγιωτά. Εντάξει. Είμαστε. Πολύ ναι, ωραίο. Κράτησα το αυτό που μου είχε κάνει γνωστό. Να σου πω τι πούλησες αυτή την πουλιά. Ναι, κυκλοφορεί πάρα πολύ.
Μετά και από την εκπομπή που τη δείξαμε. Για την μετά... κίτρινη. Η κίτρινη μια είναι δική. Α, είναι συλλεκτική. Να σου πω, τώρα δείχνουν ενδιαφέρον οι Κύπροι γι' αυτά. Από ό,τι είδα τελευταία και, στα... και σε κάποια περιοδικά, κυκλοφορούν και σε show και τα λοιπά. Ήσουν και εσείς αυτό. Αυτή η τσάντα είναι ιδιαίτερα χρηστική. Πας ναι. κάπου και σου λέει μου φύγε η βίδα, περίμενε. Πρέπει να πάρεις και ένα φρουμάρο που βγάζει τη βίδα. Είναι αυτό που λέμε, είναι αυτό που λέμε, σου λάσκαρε η βίδα. Μα γι' αυτό σου είπα, η μία είναι δική μου. Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Και εσύ καλύτερα. Και πάντα δημιουργικός.